Νίκος Χιρμπάκης κοντά μας, ένας από τους κορυφαίους διοργανωτές, επιτρέψτε μου, των πρωταθλημάτων 5x5. Εδώ στα γηπεδάκια της Κοψαχίλας, ο Κράτος 55. Και είσαι από τους κορυφαίους, Νίκο, γιατί ήταν τα αποτελέσματα. Σε αυτό το μικρό γηπεδάκι, επιτρέψτε μου, στη μέση πουθενά, θα έλεγα, δεν ξέρω. Δεν το ξέρουν πολύ, αλλά εδώ στη γειτονιά, από την προσπάθεια. Ήταν άγωνη γραμμή. Ήταν, ακριβώς. Έγινε στέκι. Έγινε στέκι από τη δική σου δουλειά, φυσικά και όχι μόνο. Θα μας πει συνέχεια και ποιοι άλλοι έχουν βοηθήσει. Σίγουρα όμως έχω την αίσθηση ότι εσύ έχεις αυτό το κάτι παραπάνω, τον πρώτο λόγο σε αυτή την επιτυχία. Με τόσες ομάδες έρχονται εδώ πέρα, παίζουν 25-30 ομάδες, 35, δεν ξέρω πώς είναι, χάνουμε το μέτρημα. Σε ωραίες εγκαταστάσεις, χλωτάπητα καλός, καινούριος. Τα έρχονται τα παιδιά με το fair play σε υψηλό επίπεδο. Περνάνε την ώρα τους, αξίζουν συγχαρητήρια σε σένα και φυσικά και στα παιδιά που περνάνε την ώρα τους ευχάριστα, χωρίς προβλήματα. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, Νίκο, και ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Τελείωσε να πούμε το πρωτάθλημα, έτσι, τελείωσε. Με παντακόπων και βασάλων. Αυτά που έχουν γίνει. Και για πάμε λοιπόν να δούμε. Είδαμε τον τελικό σήμερα. Πες μας δύο λόγια για τον τελικό, για την όλη την πορεία και ό,τι άλλο φυσικά θέλει. Ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που έχουν αγωνιστεί. Άλλοι πολύ, άλλοι λίγο. Είναι το ποδοσφαιρικό μας στέκι, έχει γίνει στέκι όλων. Ήταν μια άγωνη γραμμή και έχει γίνει όλων ποδοσφαιρικό σπίτι. Και όχι μόνο εδώ στη γειτονιά, έρχονται και από πιο μακριά. Πολύ μακριά. Αυτό μας τιμάει, μας δίνει δύναμη. Και παρότι περάσαμε με την καραντίνα τόσο ζόρι και αποχή και τέτοια, ο κόσμος είναι ακόμα διψασμένος για μπάλα. Είναι πιο διψασμένοι τώρα από εσύ. Ναι, πάρα πολύ. Και περισσότερο κιόλας. Δεν υπολογίζουμε ούτε ζέστη ούτε καύσωνα. Συνεχίζουμε δυνατά και ήδη ξεκινήσαμε και το καινούριο πρωτάθλημα. Πες μας δύο λόγια. Πού μπορεί κάποιος να γραφτεί, πού μπορεί να σας βρει. Πες μας δύο λόγια. Μπορεί να μας βρει στο Champions Club Κοψαχίλας, στο group στο Facebook και στο Instagram. Μπορεί να είναι στις εγκαταστάσεις μας στο Κράτος 55 Παλαιό Φάληρο. Και τα καλύτερα πρωταθλήματα γίνονται μόνο εδώ. Και πάλι νέο σοου έκανες, ναι. Είχαμε πρόπερση τις Βραζιλιάνες, ναι. Πάντα κάτι ετοιμάζεις φέτος, είχαμε βιολιά. Γιατί πώς το κάνεις αυτό, δεν το βλέπουμε αλλού να γίνονται αυτά. Γιατί βάζεις αυτή την πινελιά, έχω πώς σου έχει έρθει. Φαντασία, θέλω να βγαίνουν και στα πρωταθλήματα. Ο κόσμος διψάει για τέτοια σοου. Ζει ας πούμε μια στιγμή διαφορετική από την καθημερινότητα. Πιστεύω ο κόσμος το γουστάρει. Προσπαθώ ας πούμε, να βγάζω την τρέλα ας πούμε, του καθένα σαν show. Να νιώσει λίγο, ναι, ότι ναι, είναι όπως οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές που τους βλέπουμε, ναι, στην τηλεόραση και πραγματικά τους χαιρόμαστε και κάποιες φορές λέγαμε γιατί να μπορούσαμε να γίνουμε και εμείς, ναι, αλλά φυσικά αυτοί έχουν το ταλέντο. Και εμείς τη θέληση και την αγάπη και την κάψα να σχολιόμαστε με το ποδόσφαιρο, ναι, είτε παίζοντας εδώ στα 5x5 στα γηπεδάκια της Κοψαχίλας, είτε κάπου αλλού, είτε βλέποντας ποδόσφαιρο κτλ. Νίκο, δεν ξέρω αν θες να δώσεις κάποιες ευχαριστίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που εργαστήκαν για το τελικό. Δεν είναι απλά ένας τελικός και θέλει πάρα πολύ προετοιμασία, τουλάχιστον ένα μήνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κώστα Ράπτη, δηλαδή εσένα. Πάντα μας καλύπτει σε τελικούς και διοργανώσεις. Εγώ ευχαριστώ, μας θυμάται. Ζητήσουμε. Να ευχαριστήσω τον Διονύση, τον Μπάστα που παρουσίασε, τον Αντώνη, τον Ιχολίπτη, τα παιδιά από τα βιολιά, τον κύριο Αρδίζογλου που μας έκανε την τιμή, που παραβρέθηκε και έδωσε άλλη νότα στο τελικό μας. Και φυσικά όλα τα παιδιά που έρχονται, θα έρθουν και έχουν έρθει. Καλό, ναι, να σταθούμε λίγο σε αυτό και στον, ναι, κύριο Αρτίζογλου που βραβεύσατε. Ναι. Ένας ακόμη σπουδαίος ποδοσφαιριστής που βραβεύεται κάθε χρόνο. Και πολύ σημαντικό αυτό και ότι. Και όχι μόνο το σκέφτεστε και το κάνετε. Ότι έρχονται κιόλας, έτσι. Δεν σας νομπάρουν. Σημαντικό κι αυτό. Είμαστε, έτσι, πάντα κοντά σε παλέμαχους. Αγαπάμε τους παλέμαχους. Και να μαθαίνουν και τα νέα παιδιά την ιστορία του. Ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει τι έχουν προσφέρει. Και είναι τιμητικό και για αυτούς. Και για εμάς, ας πούμε, να έρχονται τέτοιοι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στο άθλημα. Σημαντικό, σημαντικό. Δεν σας νομπάρουν. Δείχνουν την ποιότητά τους σαν άνθρωποι, ναι, ναι, και φυσικά για την προσπάθεια που κάνετε και εσείς εδώ. Έτσι, αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπεις, Νίκο. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Εσείς συνεχίζετε μπαλίτσα όμως, έτσι. Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλος Ιουλίου. Σταματάμε Αύγουστο για διακοπές. Φυσικά το γήπεδο δεν κλείνει ποτέ. Συνεχίζουμε με φιλικούς αγώνες, όποιος θέλει να κλείσει. Και συνεχίζουμε το πρωτάθλημά μας από Σεπτέμβρη. Δυνατή. Και με καινούρια τρελά σενάρια. Και χωρίς COVID και χωρίς, ναι, τίποτα. Έτσι. Ας ευχηθούμε μακριά πλέον αυτό να τελειώσει αυτό το πράγμα για να προχωρήσουμε πάλι στις ζωές μας. Ευχαριστώ πολύ.